Για να ξεκινήσουμε και σήμερα, γιατί πολλές κόντρες έχουμε, πολλές διαφωνίες, πολλούς τσακωμούς, συγκινήσεις. Έχουμε να δούμε μέχρι το βράδυ αρκετά σήμερα. Θα πάμε Αντένα, Λιάγκας και ο Γαβαλάς βγήκε και μίλησε για το νομοσχέδιο που έρχεται και ο ίδιος δηλώνει την απορία του, έτσι, πως ξαφνικά όλοι οι ομόφιλοι θέλουν να αποκτήσουν παιδιά. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο ίδιος και μετά να δούμε τι δηλώνει και ως γυναίκα η συμπαρουσιάστρια του Λιάγκας, η Πετρογιάννη. Για να ξεκινήσουμε από το Λιάγκας. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Λάκη Γαβαλά. Ο κύριος Λάκης Γαβαλάς, το βλέπουμε πώς δίνεται, πώς φέρεται, πώς μιλάει κτλ. Είναι ένας άνθρωπος αντισυμβατικός, δηλαδή κάθε άλλο παρά συμβατικό. Μπορείς να το χαρακτηρίσεις. Και έχει κάνει και φυλακή, Γιώργος, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Οπότε, να προσέχουμε. Θα περίμενες λοιπόν από τον κύριο Γαβαλά, εγώ τις ξέρω τις απόψεις του, γιατί έχω πολλές φορές κάτσει στο ίδιο τραπέζι μαζί του, έχουμε φάει μαζί με παρέα κτλ. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις απόψεις του κύριου Γαβαλά. Σε κάποιους όμως, οι απόψεις του κυρίου Γαβαλά μπορεί να κάνουν και πολύ μεγάλη εντύπωση. Να μην περιμένουν από έναν άνθρωπο προχωρημένο να έχει αυτές τις αντιλήψεις. Πάμε να τις ακούσουμε, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τελευταία, όταν είχα πάει στις προσφυγοπούλες στη Μυτιλίνη, έβλεπα πώς γραπώνονται στη μάνα τους τα παιδάκια, σας το λέω και να τριχιάζω, και πώς αντιμετώπιζαν τον μπαμπά. Και εγώ είδα δύο παιδάκια εκεί. Καταπληκτικά μου κάνανε και με τα μαντάκια του έτσι και ήθελα να τα πάρω σπίτι. Αλλά το βράδυ είδα οι φιάλτες, το είπα και με μια φίλη μου ψυχαναλήτρια, ότι το παιδί τελικά χρειάζεται μάνα και πατέρα. Τώρα πάμε λοιπόν στα ομόφυλα ζευγάρια. Και πες ότι χωρίζουν ομιγέννητο την επαρχία, όχι την ελληνική, τη Γαλλία, τη Αγγλία, τη Ιταλία και παντού. Μην λέμε τώρα ότι εκεί είναι εξελιγμένη και εμείς δεν είμαστε. Παντού θα πρέπει όλη η οικογένεια να ξέρει τι έχει συμβεί. Ξαφνικά που όλοι λέμε ότι θέλουμε παιδιά, με βρίσκει. Να τρελαίνομαι. Ας μπούμε στην κανονική οικογένεια πρώτα, να τη ρεγουλάρουμε. Και μετά να σκεφτούμε αν πρέπει να κάνουμε καινούργια παιδιά και με ποιους όρους. Το να κάνουμε κατά παραγγελία. Εδώ εγώ παίρνω ένα σκυλί κατά παραγγελία και αισθάνομαι άσχημα. Όχι να πάρω ένα παιδί κατά παραγγελία. Να πάμε να δούμε αυτή η παρένθεση μητέρα τι είναι. Ειδικά τώρα που ακούει κάθε μέρα και αισθάνομαι και λοιπόν ότι. Το τι. Όσον αφορά την παρένθεση μητέρα, έτσι το είδατε στο προηγούμενο βίντεο που σας έδειξα ότι γίνεται επάγγελμα πλέον. Πληρώνεις γιατί κοστίζει. Πάρα πολλά λεφτά για να αποκτήσεις έτσι παιδί. Το έχω ανεβάσει στο προηγούμενο βίντεο, μπορείτε να το δείτε αναλυτικά. Έκανα ιδέες, έκανα φυτικάρι, είχα ανάγκη αυτά τα χρήματα, το έκανα τελικά και να βλέπεις τώρα καταδικάζομαι. Τα παιδιά δυστυχώς ή ευτυχώς μεγαλώνουν μέσα από ένα ίντερνετ. Οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς τις συνθήκες που τους κάνει έτσι. Αφήστε τους νόμους, οι νόμοι είναι πολύ μετά. Με το θέμα του sustainability, της βιωσιμότητας, την εγκληματικότητα. Ας δούμε τι γίνεται με αυτά και μετά να δούμε με ποιον τρόπο θα αποκτήσουμε παιδιά και για ποιο λόγο τα αποκτούμε τα παιδιά τελικά. Γιατί είναι το φαινόμενο της εποχής ή τι. Άστε που εγώ έχω φίλους από το εξωτερικό οι οποίοι έχουν χωρίσει τα ομόφυλα ζευγάρια. Όταν και εφόσον χωρίζουν, δυστυχώς είναι μεγάλο πρόβλημα. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Σήμερα έφτιαχνα τα νύχια μου και μου λέει: Μαμά, πήγα στο σχολείο γιατί το παιδί μου ήταν λίγο αντίθετο. Πήγε η μάνα, τράβηξε τα αυτιά. Το παιδί αυτό το δέχεται. Άλλο να κάνει τη μαγιά μέσω της μάνας την τιμωρία και άλλο δύο ανδρών. Μέσα στην οικογένεια. Γιατί έχω παιδιά που διδάσκω που φαίνεται η τάση τους να είναι προς εκείνο, αλλά δεν έχω ακόμη δει ένα παιδί να είναι από ομοφυλόφιλους γονείς για να μπορώ. Όχι να αλλάξω γνώμη, μπορεί να είμαι λιγάκι πιο επικής στα δικά μου πιστεύω. Και δεν μου αρέσει όταν τελειώνουν αυτά τα viral που λέτε που λένε τελικά να καμπουτζίδι, να εκείνο το άλλο. Εγώ δεν πάω και να καταδικάσω κανένα καμπουτζίδι, ίσα τον εκτιμώ. Σημαντικές απορίες από το Λάκης, έτσι. Σου λέει μήπως στο μέλλον δημιουργηθούν και νέα προβλήματα με αυτά που πάμε να λύσουμε. Πάμε να δούμε τι δήλωσε και η παρουσιάστρια του Λιάγκα στον Αντένα, η κυρία Πετρογιάννη, έτσι, ως γυναίκα. Έτσι, ποια είναι η άποψη. Πραγματικά σου αυτό. Μιλάω και πολύ, το ξέρεις. Όχι, όχι, όλοι πολύ. Πραγματικά σου μιλάω και το ξέρεις γιατί τα έχουμε συζητήσει και κατηδίαν με πολλούς από εδώ. Δεν έχω ξεκάθαρη σκέψη ακόμα για το θέμα της παρένθετης κοίησης. Από εκεί και πέρα όμως θα σου πω, μια γυναίκα που δυσκολεύεται να κάνει παιδί και μια γυναίκα που έχει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού της ότι μπορεί να μην το καταφέρει ποτέ. Μιλάς αυτό. Για σένα, μιλάω γενικά. Για μένα. Ως μια γυναίκα που ξέρω ότι μπορεί και να μην μπορέσω να το κάνω αυτό. Όταν ξεκίνησε το θέμα με την παρένθετη κοίηση, αισθάνθηκα μια ανακούφιση ως γυναίκα. Θα το έκανες δηλαδή, αν σου.
κάποια στιγμή. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Πραγματικά και εγώ είμαι σε μια κατάσταση που δεν έχει ξεκαθαρίσει τελείως η σκέψη μου, γιατί φοβάμαι όλα αυτά τα γύρω-γύρω που συζητάμε. Το να ξεφύγει η κατάσταση και να βγει από το πλαίσιο του, όχι του φυσιολογικού, του νομικού πλαισίου, ας πούμε. Εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη των ανθρώπων, γιατί εγώ την. Αυτό αφορά και όλες εσάς τις γυναίκες, έτσι. Αύριο μεθαύριο μπορεί κάποιος φίλος σας, κάποιος γνωστός σας ή κάποιος άγνωστος, προσφέροντας χρήματα, να σας πει «Θα μείνεις έγκυος και να μου δώσεις το παιδί σου». Πώς θα αντιδρούσατε? Ναι, όχι, γιατί? Έχω βιώσει. Ναι. Η ανάγκη των γυναικών να γίνεται μάνες, αισθάνομαι ότι είναι πολλαπλάσια πιο έντονη από την ανάγκη των γονιών, των ανδρών, να γίνουν κάποια στιγμή πατεράδες. Το νιώθουμε όμως και εμείς. Κάποιες το νιώθουμε. Και εγώ το ένιωσα και γι' αυτό παντρεύτηκα. Ήθελα να γίνω πατέρας. Να αποκτήσω παιδιά. Λοιπόν, στις μάνες φαντάζομαι είναι πολύ πιο έντονο το αυτό το μητρικό, γιατί και η μάνα το βλέπει μέσα της να πολεμάει. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι μια αλήθεια. Να πολεμάει να βγει τα χεράκια, τα ποδαράκια κτλ. Είναι άλλη σχέση. Τι να λέμε και υποκλεινόμαστε εμείς εκεί οι άντρες. Το θέμα λοιπόν όμως είναι το εξής. Αν δεν μπορείς και θες να δώσεις αγάπη. Σίγουρα στα επόμενα χρόνια ο όρος μητέρα, μάνα θα έχει διαφορετική αξία πλέον, θα είναι μπερδεμένα. Εδώ θα είμαστε να τα σχολιάσουμε, αλλά εγώ κάπως έτσι βλέπω να πηγαίνει το θέμα. Εκεί θα οδηγηθεί. Θες να μεγαλώσει έναν άνθρωπο, θες. Δεν είναι λίγο εγωιστικό, εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω τους ανθρώπους που λένε θέλω να κάνω, κάτσε να τελειώσω, Άρια. Ναι, Άρια, μην είσαι αφοριστική, εγώ κεντρικό και εγώ παθέ. Κάτσε να τελειώσω. Δεν έχουμε μεγαλώσει όλοι με την ίδια σκέψη. Εγώ δεν θα το πω έτσι όπως εσύ. Θα το πω λίγο σε επίπεδο ερώτησης, πιο γλυκά. Γιατί μας ακούνε άνθρωποι και δεν θέλω να κουνάμε δάχτυλο αυτές τις ώρες. Είναι δημόσιος διάλογος, πρέπει να γίνεται ήπια. Λοιπόν, δεν είναι λίγο εγωιστικό να το πω έτσι, από τη στιγμή που έχω εγώ την ανάγκη να δώσω αγάπη, να μεγαλώσω ένα παιδί, να το. Γιατί να μην πάω να υιοθετήσω από ένα ίδρυμα που λέει και να θέλω το παιδί αυτό που είπε ο Στέφανος ο Κασελάκης, θέλω να έχει το δικό μου DNA. Γιατί να έχει το δικό μου DNA? Δηλαδή, αν δεν έχει το δικό μου DNA, τι θα πάθω? Και να σου πω και κάτι. Μπορεί να έχει το δικό μου DNA και να γίνω σκληρός εγκληματίας και να βγάζω να το τρέχω από τα ιδρύματα. Και να το βγάζω στις φυλακές. Και μπορεί να μην έχει το δικό μου DNA και να γίνει ο πιο ωραίος άνθρωπος και να είμαι περήφανος γι' αυτόν. Δηλαδή, για ποιο λόγο. Η αγάπη δεν δίνεται με προϋποθέσεις. Να πούμε και σε μια λογική μετά από 20 χρόνια. Να μην έχουμε ούτε παιδιά ούτε τίποτα και να πάμε να κάνουμε την τόλη. Πήγαινε, γιατρέ μου, κύριε Πετρόγιαννη, γιατρέ, αυτό το DNA μου πάρτε το και θέλω να μου κάνετε ένα γκάγκι. Εγώ δεν τον θέλω κοντό. Τον θέλω ψηλό, θέλω να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και να φτάσει σε άλλα μονοπάτια. Θεωρώ και μεγάλη βλακεία αυτό που κάνουν στα ζευγάρια, σε ποιον μοιάζει το παιδί. Ναι. Τι πάει να πει, δηλαδή λέει, φτιστό δικό σου ή φτιστό τη γυναίκα σου. Τι παρούφανε αυτή, δηλαδή. Δεν μοιάζει με κανένα, τα ακούμε γι' αυτό. Δεν μοιάζει με κανένα, λέει το. Γιατί παρούφανε λιάγκα. Άμα το παιδί μοιάζει στη μαμά ή στον μπαμπά. Και αυτό σε ενοχλεί. Μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Το ήταν λέει ο γείτονας, χαχαχα, και κάναμε και πλάκα. Λοιπόν, τι βλακίες ήταν αυτές, δηλαδή κάνουμε παιδί για να μας μοιάσει. Τότε πραγματικά, άμα κάνουμε παιδί για να μας μοιάσει ή για να γίνει ίδιο σαν και εμάς, τη δουλειά τη δικιά μας, το αυτό τη δικιά. Τότε δεν είμαστε ηλίθιοι, πραγματικά. Κάθε γυναίκα και κάθε ζευγάρι σκέφτεται διαφορετικά. Αν με ρωτάς, υπάρχει εγώ πάντα θα σκεφτόμουν ως πρώτη. Υπάρχει όμως αυτό. Ως πρώτη επιλογή να υιοθετήσω ένα παιδάκι. Γιατί να σου μοιάσει, ή αν καταλάβω ότι δεν μπορώ να κάνω, ίσως και να μην κάνω ποτέ. Αυτό. Αλλά κάθε γυναίκα, κάθε άντρας, κάθε ζευγάρι σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο. Μα η επιστήμη σου δίνει αυτό το δικαίωμα με την παρένθετη μητέρα, ως γυναίκα που έχει διαπιστωμένο κάποιο πρόβλημα. Αυτά και από τον Αντένα, αυτά σε μια Ελλάδα που πλέον αλλάζει, εξελίσσεται, προχωράει μπροστά. Γεροί να είμαστε, καλά να είμαστε, εδώ να είμαστε και να δούμε στο μέλλον με όλα αυτά που περνάνε αυτή τη στιγμή τι νέες ειδήσεις, προβλήματα ή όχι δημιουργηθούν στο μέλλον, έτσι. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.